Αυτό είναι και το όνειρο της παγκόσμιας κοινότητας, έτσι. Μία συνεχιζόμενη κατοχή επί 50 χρόνια. Κυρία Κανέλη, δεν σας αρέσουν αυτά που λέω. Καθόλου. Αν δεν σας αρέσουν, δικαίωμά μου να αντιδρώ. Βεβαίως. Θα με ελέγξετε και στις αντιδράσεις μου. Θα παρακαλέσω όμως πάρα πολύ, θα περιμένετε να ακούσετε τον πολιτικό σας αντίπαλο. Εάν δεν. Σας διέκοψα. Βεβαίως, επανειλημμένος. Και τώρα με διέκοψα. Εσείς μου απευθύνετε το λόγο. Παράκληση, πιο ήρεμα. Δεν χρειάζεται, μην εκνευρίζεστε. Δεν έχω κανένα λόγο να μην είμαι ήρεμη. Έχετε το δικό σας λόγο. Η παγκόσμια κοινότητα πάντως έχει βγάλει ψήφισμα του ΟΗΕ. Έχω τα δικά μου επιχειρήματα. Εντάξει, πολύ ωραία, πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Εσείς δείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ έτσι, τι κάνετε στο δικό σας χώρο και αφήστε στο δικό μου χώρο, να μιλήσω εγώ. Και από εκεί και πέρα κάντε την κριτική σας. Εντάξει, μπορούμε να λοιπόν να συνεχίσουμε, επιτρέπετε ή όχι. Και εγώ να συνεχίσω την κριμάτσα. Αν επιτρέπετε. Και εγώ μπορώ να τις κριμάτσες μου. Ό,τι θέλετε κάνω. Μπορώ να χαμογελάω. Ό,τι θέλετε κάνω. Ό,τι θέλετε κάνω. Η κριμάτσα μου σας ενόχλησε. Έλεγα λοιπόν κύριε Παχτημίτζο, χωρίς τις διακοπές κυρία Κανέλη, γιατί με την κυρία Κανέλη δεν μπορεί να γίνει συζήτηση σε ένα τραπέζι εύκολη, κυρία Κανέλη. Δεν αντέχεις. Συνεχώς διακόπτει. Δεν αντέχεις να την κάνεις. Λοιπόν. Μάλλον δεν αντέχετε εσείς να ακούτε την κριτική. Γιατί κυρία Κανέλη, ακούστε, εάν για όλα αυτά σε εσάς το μόνο που φταίει είναι το κεφάλαιο και το ΝΑΤΟ, λυπάμαι πάρα πολύ. Υπάρχουν και άλλες αιτίες. Και άλλες αιτίες που έχουμε να εξετάσουμε. Η ιδεολογική σας υπεροχή. Τα έχουμε ακούσει. Καλά κάνετε. Αλλά να μου απευθύνει σε μένα κριτική και να μην σα απαντά, αποκλείεται. Όχι, να σταματήσετε και να ακούτε, ξέρετε, τον συνομιλητή σας σε ένα δημόσιο διάλογο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κύριε Παχτημίτζο, δεν έχει κανένα νόημα να συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση έτσι.